λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Να με γυρευκούμε νουλιμονόδουμα. Να κόφουμε στράτα. Και να κόψουμε στράτα. Επίεσης το τρόνος πολιδεύκη. Είσαι σοβαρός. Δουλεύκεις στο καπαρέ. Δούλευες στο καπαρέ. Το ξέρω. Εκεί τη γνώρισα. Εσύ πέρασε από το νου πως μπορεί να σε πήρε για την περιουσία σου. Απαλαγιά μου. Αν δεν μαθαίνω κύρις μου πως είμαστε δάμες στο μοναστήρι, ούτε καλό έργο θα ξορτώσουν να τον σταματήσουν. Ήφρατος. Ήφρατος. Και τους κοιό μαζί. Ναι. Και τους κοιό. Δεν με κόφτει να μου πιστεύκεις εσύ, Τζόρτζ. Το μόνο που με κόφτει είναι να μου πιστεύκει ο Τζόνις. Δεν τον θέλω τον το γάμο. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τον ακυρώσεις. Πουλοπαίτες. Αμά όπως μου κρύφκετε πράγματα και μου λαλείτε. Να σκάμα μετανόστε τώρα που γεννηθείτε. Μη στέκεσαι στο λοστουκαρά, Γιώργη. Εντάξεις μου πως είναι να με πιάει αναγιωτίνη πολύμνια, μα τραβάτε πίσω τώρα. Κοντεύκουν μας. Έχουμε φόν να μας έβρουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Όσον και μάθα από τη Λεμεσόν, πόσο δυο σου φύγω, δεν καλύφθηκε ποιον τον Μετρίν στο νοσοκομείο. Ζήτησε από τον αρχίατρο να ξανανοίξει την υπόθεση μου και να τον κινήσει για ιατρική αμέλεια. Ασόηλε. Μάνι είχα εμείς που κινείουμε το ιατρούι και λέτε μες την βούργα. Έτσι είναι κύριε Μιχαηλά όπως τα λέεις. Ύστερες που τα ρεζιλίκια του γάμου, ο τατάς μου μίλησε ξανά με τον αρχίατρο για τον Πετρή. Και ο αρχίατρος, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισε να του πιάνει την άδεια. Έτσι, επιάν του τη χάρη που του έκαμαμε και μπήκα σε ισχύ οι καταγγελίες που του έκαμες. Λοάρκασε, έχασε τη δουλειά του. Γιατρός, δεν θα ρωέται πιο. Δεν θα έχει δικαίωμα να ξαναεξετάσει πλάσμα. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Δεν θα μας κλευκεί τη γυναίκα πριν την εκκλησιά και να τα είναι έτσι. Προσπασμένο το γιατρούι. Προσπασμένος ήτουν που μιας αρκής. Θα τον έβρω στα χέρια μου. Και τη ζωή του που να πάρω. Επιάμε ο Καϊλές για δουλειά χαρκέζε. Και να μην τον ευρούμε όμως, κύριε Καράγιορκη, έτσι να μπορεί να βγάλει τα προστοζή. Και επιστέψετε με, άμα πάει στο εξωτερικό, τα πράγματα να είναι πιο δύσκολα για λόγω του. Έχασε το κύρος του, έχασε τη ζήση του, όπως γεννάσαι να χάσεις και την Γαλάτια. Καλά που λέει ο Μίτσης, θωρεί μακριά. Τέλος πάντων, καλή παρέα σας, αμά. Εγώ πρέπει να πάω. Άτι, καλό ξημέρωμα και πέρκειος αύριο έβρετε τον παλιό γιατρούι να ησυχάσετε το κηθκιό σας. Και μου χτάρι,
Αμάν είσαι αστείς το Στεφανί, πέψε μου τον και θέλα του συντίγω. Καλό να φεντεί. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν μαραζώνεις, κορή μου. Και άμα σε μάθει να ακούω καλύτερα ο Μίτσης, θα σου κάνει έτσι. Να καταλάβει ότι αγαπάς τον γύριν του και να κουρκάρει. Μα να κουρκάρει θυκιά. Εν και τούτος όπως όλους τους άλλους που με κατηγορούν. Επειδή δούλευκα μέσα στο καμπαρέ, σημαίνει πως είμαι και μια παλιογενέκα, έτσι θα αρκέται. Δεν είναι καλός όπως τον γύριν του. Γιατί έκαμες κουβέντα τον Τζόνι όπως σου υπενίστεται μου. Ο Τζόνι επήρε την απόφασή του. Και στο κάτω-κάτω, του γιού του, εν του πεύτηλος. Δεν μπορώ να βάλω τζίριν και γιον να τσακώνονται για λόγου μου. Αν μάθει τέτοιον πράγμα ο Τζόνις, ένα αρρωστήσει περί του, ένα μαραζώσει και μπορεί και να πεθάνει κιόλις. Πρέπει να ξέρει τα που γίνησκεται όμως. Και μπορεί ο Τζόνι να συντήσει τον Τζόρτζ και να του αλλάξει ιδέα. Ένα αλλάξει ιδέα τούτος. Εσύρος πως εγώ κάνω τον τζίριν του ό,τι θέλω. Εν καλό να μένει που ανάμεσό τους. Ο Τζόρτζ εν το μόνο πλάσμα που έχει η οικογένεια του ο Τζόνις. Καλά, κόρη μου, και εσύ ένα που του είσαι. Εν είσαι η γενέκα του. Ναι, θυκιά, άμα εγώ εν είμαι γέμα του. Εν είναι το ίδιο. Σκέφτομαι, άμπα, και εν κάλλιο να κάνω πίσω εγώ. Μα εν τα μου εννοείς. Να ακυρώσεις το γάμο σου. Εν ήξερω. Εγώ πάντως εν μπορώ να αλλάξω γνώμη του Μίτση. Άμα ούτε θέλω να βάλω τον Τζόνι να θυκιαλέξει για εμένα, για το παιδί του. Ποιος είναι? Στεφάνη, εγώ είμαι ο Αντζουλής. Καλημέρα σου. Πολλά πρωινό σήμερα. Να πω ότι αζημήθηκε και πότε συγκούστησε. Ήθελα να σου συντύχω να σε ρωτήσω κάτι πριν να συγκούστησε να πάει στο χωρκό. Ελά, λένε να δούμε. Άξιπα όμως, γιατί έστελα να χάσω το λεωφορείο. Πουλαρίς, Στεφανή, άγγες μου μεσοδότσιν γίνει την κουβέντα με τα Κωνσταντινάτα. Εγώ έτσι πιστεύω ότι εμπελάρες του γύρου σου. Είπου σου, Αντζουλή, ήβρα στην Κωνσταντινάδα μες στο γραφείο του Φίσερ. Mm. Που για μέσα εκεί τώρα, ίνταλος ευρεθήκαμε στα χέρια του, ένιξε. Ευρέθινη, ευρετή, με τα Κωνσταντινάδα που λαρούσαν οι πρωτινοί στο χωρκό μας. Ενάνω διευθυντής του μεταλλείου που την ήβραν ο Εγγλέσος. Για να έχει Κωνσταντινάτα στο γραφείο του, τι είναι ο Σένι. Ήπους, ένιξε. Στεφανή, με περιπέζεις εμένα να χαρείς. Ξέρω πολλά καλά ότι του η κουβέντα είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια. Η Ευρετή υπήρχε. Αμάν υπάρχει πιο. Ώστε καλά έκοψε ο νους μου. Κάποιος την ήβρε. Ήβραν την, ναι. Και εμάς ο νους μας επήγαινε στον Εγγλέζο, αμάν είμαστε σίγουροι. Και πού ήταν χωσμένη η Ευρετή? Μες στο σπήλιο, στην Αδωράση. Τι πάει στα σπροβούνια. Κοντά στα αρχαία. Έτσι αμέ κατάειρα. Yes. Καλά το έκαταρα. Καλά το έκαταρα. Είναι ο Εγγλέζος. Είναι ο Εγγλέζος που... Και μάλιστα, τανά του και ο Μιχαηλάς. Συρκιό τους είναι ανακατωμένοι. Αλλά... ένα τον κανονίσω εγώ που να μου πάει. Που θα μου πάει, θα τον κανονίσω τον Μιχαήλα. Αντζουλή, μεν να κατώνεις άλλες κουβέντες, αφού δεν ξέρεις. Να μάθω όμως, ναι. Τούτη δουλειά δική μου. Εσύ να που θέλω να κάνεις είναι να κανονίσεις τη Μιτσάν, την κορούγο μου. Να μου τη φέρεις και με κοντά στο καμπαρέ. Έτσι θέλω καλά, είναι να μου αποφάσεις, να τις κολλήσεις, να τελειώνουμε. Ένα υποφάσεις ακόμα. Είναι να δω είναι τα μόνα κάνω. Καλό. Εσύ είσαι όξυπνος, ξέρεις να μόνο να κάνεις.
Εγώ να πάω τώρα για την κουβέντα που κάνουμε να κανονίσω και τα άλλα να συνεχίσω τα βουμενίστα. Εντάξει. Α, άτσι. Αγιέ, ηγούμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, τέκνο μου. Μπορώ να περάσω? Και ρωτάτε με. Περάστε. Συγγνώμη που ενοχλώ. Μα, έλα, κάτσε, κάτσε, να μην κουράζεις. Πώς είσαι, τέκνο μου? Είμαι καλά, πατέρ. Ευχαριστούμε σας πολλά που μας αφήκετε να μείνουμε στο μοναστήρι σας. Το Θεό που σας έφερε στην πόρτα μας. Χαίρομαι που είσαι καλύτερα. Το πρόσωπο σου εφωτίστηκε, φαίνεσαι πιο δυνατή. Είμαι πιο δυνατή, δόξα σε ο Θεός. Ήρθετε για να μου πείτε πως θέλετε να φύγουμε, ναι, ναι. Ο Θεός δεν διώχνει κανέναν που το σπίτι του. Ήθελα, κόρη μου, να κουβεντιάσουμε, να μου πεις λίγα πράγματα για λόγου. Και αν θέλεις να μου πεις γιατί αποφάσισες να φύγεις που το γάμο σου. Συγχωράμαι που σας ρωτώ, μα έρχονται πολλοί κόσμοι και οι γυρεύκοι σας. Δεν ξέρω εγώ τι μπορώ να κάνω. Η ιστορία σου με τον Πετρίνη έβαλε με σε μεγάλο δίλημα και πολλές σκέψεις. Ταράξαμε την ησυχία σας. Συγγνώμη. Είναι και μια δύσκολη θέση. Μόνο ξέρω τι μπορώ να κάνω. Πρέπει να σκεφτώ για τους καλοήρους. Αν μου πεις όμως τις σκέψεις σου πίσω από τις πράξεις σου, να μπορώ να βοηθήσω καλύτερα. Ο Θεός θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι. Α, εδώ και το φίγο να σας τα πει. Καλημέρα, φίγο. Καλημέρα σας. Να μου να τους πω, για ένα πράγμα συνήθανε. Τα χαΐρκα του χάχα του γιατρού, που να του πάρουν την άδεια μόλις τον έβρουμε. Ο αρχίατρος που του έκανε τη χάρη, εμετάνωσε. Ναι, είναι η αλήθεια να βρει τον πελάντο. Εμπήκαν πάλι σε ισχύ όλες οι κατηγορίες που έκαμε να μου χτάρεις εναντίον του για ιατρική αμέλεια. Ήπου σας το λέω, εμποσπασμένος. Για που τα σέρκα μου να πάει, για να σας πεις με στη φυλάκα. Φαντάζομαι... Εμεσολάβησες πάλι εσύ για το φίβο, ναι. Φαίνομαι σου για κανάς μανός, κύριε Απολύμνια. Έκλεψέ μου τη γυναίκα και να τον άει να έτσι. Μαραζώνεται για τον Πετρί, γυναίκες, α? Εμάς η έννοια μας μανιχά είναι η Γαλάτια, αφέντη. Τώρα που βάλαμε την επικήρυξη, να την έβρουμε την Γαλάτια, μην μαραζώνεται. Είχες κανένα νέο? Κοντά μου ήρθε κανένας, αλλά σίγουρα να πιάνει στην αστυνομία. Στην Αγγελία ανεβάλαμε, όποιος ξέρει τίποτες, να πάω και αναφορά στο σταθμό της Λεβεσού. Να φάω και να πάω να ρωτήσω. Εν τα ριάλια μπορεί να κάνουν όλη τη δουλειά, κυρία Πολύμνια. Να μου το θυμηθείς, πως η αμοιβή είναι να φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Φέρ μου και εμένα κανά μοιάδο να μπουκώσω, κυρία Ανδρονίκη. Μα για τούτον έβαλα την αμοιβή, ναι, εγώ. Σε τους πολλά κάνουν τους τοπούς στο χόρκα τους, εγώ. Αν τους τάξεις ριάλια, ξερνούν τα ούλα. Κόμμα και εκείνα που είναι ξέρουσι. Ειδικά έτσι γελούς. Πε μου, να πάει και στο βαρός εκεί που να λες. Να πάω να δω αν πάει και φύγα με κανένα βαπόρι τούτη. Έρχει μόνο ένα φύγαση. Εσού να πάει στο τρόδο σου. Να σου τανίσω. Τρέμουν τα σέρκα σου, Ανδρονίκη. Και στο μοναστήρι, τζαμέναν τζαμέ, σίγουρα να ρεξάσει. Ναι, έτσι το αρκάζω να κάνω, κύριε Γιορκή. Μάλιστα, τούτη βολά είναι να προσπαθήσω να πείσω τους καλόρους να
άμα ήμουν να μπω μέσα. Μαρκαρού μου, Μαρκαρού μου. Έπερασες τόσα κάστια, κορί μου, στη ζωή σου. Άκουσε και τι δεν άκουσες τόσα χρόνια από τα στόματα του κόσμου. Με βάλεις την τώρα του ροκόλου. Αν μεν ήταν ο Τζόνις και θα με κοφτε. Δεν ξέρω ότι είμαι συνηθισμένη που του τα ούλα. Αμα τούτον εν το εκαρτέρω. Ο Τζόνις, αγαπάσαι όπως είσαι. Έξερεν και είναι τα δουλειά έκαμνες. Και ξέρεις και τη γνώμη του κόσμου για λόγου σου. Για τούτον και σου. Μα είχα τη δική του γνώμη να υπολογίσεις. Δεν θέλω να βάλω τον Τζόνι να κόψει που το γιον του θιά. Κόρη μου, αν ο γιος του αγαπά τον και σέβεται τον. Ένα σε δεχτεί και σένα. Μεν τον αφήκεις να χαρείς. Να χαλάσει το γάμο σου. Εσύ ξέρεις πολλά καλά ποια είσαι. Ευχαριστώ, θιά. Μανιχά, εσύ εστάθηκες δίπλα μου τόσα χρόνια. Μάνα μου και ο κύρις μου απαρνηθήκαμε. Και τώρα απαρνιέται μέσα το παιδί μου. Αν μεν ήσουν εσού, ήτουν να γονατίσω χίλιες βολές ως τώρα. Μα εσού εστάθηκες δίπλα μου περίπτωση που να σου μάνα μου. Αχ, Μαρκαρού μου, Μαρκαρού μου. Κι έτσι που μας τα έφερε η ζωή, Μανιχά. Εσύ και εγώ εμείναμε. Κάτι ξέρει ο Θεός και με ψέψε κοντά μου. Σταμάτα! Έχεις δίκιο, θκιά. Αφού εγώ και ο Τζόνις βρίσκουμε τα. Ήταν να με κόφτει να μπουλαλεί ο ένας και ο άλλος. Εγώ ξέρω γιατί παντρεύτηκα τον Τζόνι. Και τον επαντρεύτηκα για την πούγκα του. Παντρεύτηκα το για την καρκιά του. Και αν μην μπορεί να το καταλάβει ο γιος του, ας κάμε ό,τι θέλει. Βρέθηκα ποιον. Ότι να μου σάσει τα χαρκιά μου να ξέρω και εγώ τα που να κάνω. Αμάν κουβή φανούλα. Τι μας εξυπνά και τούτη την ιστορία να είσαι μέσα στο νου σου. Καλείτε να μάχετε να μου γελάσει. Το μια ζωή βάλε την τζίνη ο πρόσπουλό μου. Μια ζωή είναι με εμένα δεύτερη και μπορεί ψημιά. Ρωστάμε κορυφάνο. Τον την κουβέντα να με ξανατολμήσεις να την πεις ο μπρος μου. Καταλαβες. Ρίτα μου, πού πες, μάνα μου. Φεύγω. Πάω να βρω τον Άντζολη. Θέλω τα πράγματα μου πίσω. Για είπες ότι είσαι να του χαρίσει η τζίνα που εμείναψε. Ανάδοξε μου τώρα. Θέλω τα αυτιά. Μπορεί να μην τα ξαναφορήσω, αλλά είναι δικά μου. Πάω να τα πια. Έπρεπε να ακούσω την καρδιά μου, πάτερ. Η ζωή μου είναι η αξία δίχα τον Πετρή. Δίχα τους γονιούς σου, έχει. Καλά τον Πετρή, έχει στο δίπλα σου. Τους άλλους ούλους όμως. Εν να τους ξαναδείς ποτέ σου. Την ευλογία σου, πατέρα. Την ευχή του Θεού, τέκνο μου. Έλα, άρκαζα να έρθω να σε βρω. Έθελα να κουβεντιάσω λίγο με τη Γαλάτια. Έτω, όπου κι αν είσαι να φύγουμε. Συγχωράτε μας που σας ανεκατώσαμε έτσι. Και είναι που λοαρκάσετε να κάνετε ποδάκια. Εν να πάμε να χωστούμε κάπου αλλού. Ήβραμε κάτι δικούς μας ανθρώπους της εμπιστοσύνης που να μας βοηθήσουν. Εν λύση του τι μου να χώνεστε. Για λίγο καιρό, ώστε να φύγουμε από την Κύπρο. Να φύγετε από την Κύπρο. Τότε είναι μεγάλη απόφαση. Πρέπει να το σκεφτείτε δυο και τρεις φορές. Στεφανή, κάτσε λίγο να σου κάνω έναν καφέ πριν να πάει ζουγιά. Μα προλαβαίνω, πατέρα. Προλαβαίνει και μου καλό, προλαβαίνει και όνομα του. Ένα καφέ. Παπα, πώς πας είναι η δουλειά σου. Χάρη και εγώ έβραγε, μου έτσι δεν πάτα πλάσμα μες στον καφέ. Έχουμε χορκαλούς που έγκαιρα μια μπακύρια να πιούν έναν καφέ. Καλά τον μπακά λοιπόν, αφού όλοι χορκανοί, πώς δεν αποψωνίζω.
Άμα ψουνίζω θέλει να πεις. Ας σου δείξω μόνο το Δευτέρι που τα πέρε σχέδια, να μείνεις ξυστικός. Στεφανή μου, κύριοι που έχουν τα ριάγια γιέ μου, τα τσελάρκα τους εγκεμάτα και καρτερούν να έρθουν να ψουνίσουν που λόγω. Και τιμές του Καράγιορκη, τώρα τελευταία, έγινε η φωτιά πυρούμενη. Εν ειγγίζονται πιο. Κάτω τον καφέ σου. Στεφανή μου, πρόσεχε τη δουλειά σου στο μεταλλείο σαν τα μάθηκες σου. Και πολλά δύσκολο να βρεις έτσι δουλειά καλύτερη που το μεταλλείο. Καλημέρα. Καλώς το. Να μου κάνετε. Κότσο περνούμε, Μουχτάρη. Εσύ να ξέρεις τα ριάγια για το ενίκιο του καφέ να είχαν μπει. Καρτερούμε. Ναι, κάμετε και εσύ να κομπομονή. Χωρίς δυσκολεύκουμε να κομπ. Μα ανοιχά απομονή κάνουμε πιο για τα ενίκια. Μα έτσι γίνεται να κατακαθίστερα ούλος ο κοσμοσιό. Έχουν και νοικοκύριες στα έξοδα τους. Άτ, κάνε μου έναν καφέ. Να σου κάνω. Στεφανή, λοιπόν, να προσπαθείς που η δουλειά σου το μεσομέρι ρέξε που το κονάκι και θέλεις ο Καραγιορκής. Καλό. Να πάω. Τώρα που έφυγε ο Βούρκαρος να πεταχτώ να πάρω ένα κόφα, είναι της Ελεγκούς. Κάτσε ρε, παίρνω τη στο γιο που να αποσπαστώ. Πνάσε. Όχι, έναν τροπή γίνεται. Αντρέπεται, υποσχέθηκα της ότι θα το πω σε κανένα. Ήταν αντροπή, να έχει ανάγκη το πλάσμα. Καλώς το. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι στο Καραόρκης. Έφυγε. Έχεις μας νέα. Ο φίλος πάλι θα πάει στο τρόδος να τους γυρέψει. Μένε σε δένια και θα τους έφερε. Κι αν που τους χώνουν, χώνουν τους καλά. Φέρνω σας και γράμμα που δει καλά δια μας. Δόξα σε ο Θεός. Είμαι σίγουρος πως είναι καλά τα νέα. Να πάω και εγώ για στις ερατός. Να τις πάρω το τυπώνι στο γράμμα, που τον Πέτρη. Έχετε γεια. Στο καλό, παιδί. Αγαπημένες μου μητέρες, ελπίζω το γράμμα μου να σας βρίσκει καλά. Εύχομαι να μην είσαστε θυμωμένες μαζί μου. Δεν ήθελα να σας αναστατώσω και με πονή που σας στενοχωρώ. Αλλά για μένα αυτή ήταν η μόνη λύση. Μην ανησυχείτε για την υγεία μου. Ο Πετρής με φροντίζει και είμαι πολύ καλύτερα. Είναι καλά, Αντρονική μου. Να την βλέπει και να την ισχύει ο Θεός και η Παναγία μου. Μη φοβάστε για μένα. Έχετε πίστη στην κόρη σας και στέλνετε μου την αγάπη σας για να τα καταφέρω. Είσαστε μεγάλοι άνθρωποι. Θα κάνετε εκείνο που θέλετε εσείς. Όμως, νομίζω πήρετε βιαστικές αποφάσεις. Τα νέα της επικήρυξης σας έφτασαν σε όλη την Κύπρο. Ίνταλος είναι να φτάσετε στο λιμάνι. Δείχα να σας πάρει χαπάρει κανένας. Εσένα, Πετρή, είδα σε πολύ χορκάνη. Ας σε καταλάβουν που την περιγραφή. Ένας λόγος παραπάνω να φύγουμε τώρα. Ώσπου μυρίσκουμε δαμέ, περί του κόσμος έρχεται. Περί του κακόν κάνουμε του μοναστηρικού. Εγώ ήθελα να σας βοηθήσω με άλλον τρόπο, παιδί μου. Είναι άλλον τρόπο, πάτερ. Αν συντύχανα εγώ του πατέρα σου, κόρη μου, να σας συγχωρήσει, Ο πατέρας μου, Αγίοι Ηγούμενε, δεν πρέπει να μάθει που είμαστε. Εν τον ήξερετε. Μπορεί και να μας σκοτώσει. Για όνομα του Θεού, τέκνα μου. Ήταν ποτέ το πρόεδρος, κόρη μου. Έτσι να τον γύρισουν να θέλει να σε σκοτώσει. Εμένα μπορεί να με ακούσει. Θα τον κάνω να καταλάβει και να δεχτεί την αγάπη σας. Και να σας δώσει την ευχή του. Και να σας παντρέψω εγώ δαμέ στο μοναστήρι. Νομίζω να καταφέρετε να κάνω.
κάνετε κάτι τέτοιο. Ο Καράγιορκης, εσκληρόκαρτος άνθρωπος, εν υπολογίζει κανένα. Αφήστε με τουλάχιστον να δοκιμάσω. Ο λόγος του Θεού φτάνει πιο εύκολα στα αυτιά των ανθρώπων. Εν έχει εμπιστοσύνη ο τζίρις μου. Ούτε το Θεό δεν το φοβάται. Καλά, καλά, καλά. Δεν θέλω να σας πιέσω να κάνετε κάτι που δεν το θέλετε. Όμως, σκεφτείτε το πολλά καλά πριν να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση. Δάμε στο μοναστήρι, είσαστε ασφαλισμένοι. Κανένας δεν πρόκειται να σας προδώσει. Άκου τι μου γράφει. Το καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο για εσάς. Είναι δύσκολο και για εμένα. Μεγάλωσα έχοντας δυο μανάδες στο πλάι μου, τώρα δεν έχω καμιά σας κοντά μου. Αυτός είναι όμως ο δρόμος μιας γυναίκας. Να παντρεύεται, να αποχωρίζεται αυτούς που την αγάπησαν σε όλη τη ζωή της και να αφήνεται σε έναν άντρα για να τη φροντίζει. Εσείς με παραδώσατε στο Φίβο, αλλά εγώ επέλεξα να παντρευτώ τον Πετρή. Αν είμαι αρκετά μεγάλη ώστε να κάνω δική μου οικογένεια, τότε είμαι και αρκετά μεγάλη για να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Αρνούμε να δεχτώ πως η μοίρα μου είναι η δυστυχία δίπλα από έναν άντρα που δεν αγαπώ. Η ευτυχία και ο έρωτας δεν είναι μόνο των ανδρών, είναι και των γυναικών. Θέλω να ζήσω τη ζωή που επιθυμώ και όχι απλά να την ονειρεύομαι. Θέλω να ζήσω τη ζωή που επιθυμώ και όχι απλά να την ονειρεύομαι. Και ρωτάμε συνέχεια που πάω. Ενώ πρέπει να έρχομαι πιο ωραία για να μην καταλάβει κανένας τίποτε. Μήπως βαρέθηκες να με φροντίζεις? Έχει φάσει το χίλιες φορές. Δεν είσαι βάρος. Εγώ για σένα μου που το κάνω, εσένα σκέφτομαι, να μην κινδυνεύκεις. Εντάξει, έχεις δίκιο. Άμα με βρούνε θα κινδυνεύσεις και εσύ πάρα πολύ. Ναι. Κακοφάνηκε σου? Όχι, όχι, δεν μου κακοφάνηκε, όχι καθόλου. Ίσα-ίσα θα έχω και περισσότερο χρόνο να τελειώσω και το βιβλίο και να... Εντάξει, εντάξει, έλα. Πήγαινε, πήγαινε, να μην σε ψάχνω. Καλά. Τον χρόνο αρέσει και πολύ, αυτό να βάλεις. Μην σου κάνω εγώ συνέχεια, εντάξει. Άντε. Γεια σας. Καλώς τον. Θέλεις γυναίκα? Γυρεύκω τη Ρίτα. Εσύ είσαι που ήρθες προάρτη και ήθελες τη Ρίτα να σου την κανονίσω, α? Εγώ είμαι. Θυμάσαι με? Δεν ξέρω, γιατί μου φάτσες. Που έρχονται μέσα στο μαζί μου με τίποτες. Ονόματα μπορεί, μα φάτσες καθόλου. Όμως, είπα στο δουλειά τη φορά, η Ρίτα εξέκοψε ποιον, εμπίνει με πελάτες. Έχω όμως, κοίτα, κορούες όπως το κρύο τον ερωθώ, ρε. Άρα τι? Ένα και τον το σκοπό μου που ήρθα. Ένα δάμε δηλαδή η Ρίτα. Όχι, όχι. Η Ρίτα επαντρεύτηκε και μείνει σκυρά με ποιον. Ήταν καιρό μου στο καπαρί σου. Χρόνια πολλά. Μα, μια στιγμή, εσού, γιατί ενδιαφέρεσαι, ποιος είσαι?
Είμαι ο γιος του άντρα της, ο Τζορτζ Ουάτσον. Ακόμα γυρεύκουν τους Ανέτα. Όπου κι αν ένουν, έχω στήκαση πολλά καλά. Ευτυχώς. Εν πολλά καλά τα νέα πως εν τους βρίσκουν. Μακάρι να καταφέρουν να παντρευτούν και να χαρούν την αγάπη τους. Τι έχουμε κάνει για το παπάκο στην πολιτεία. Χαμπή μου συμπάχαμε και εν ερώτησα. Μια φορά ο Δεσπότης, άμα να αποφασίσει να πέψει γράμμα. Τη λίστα είναι πιάντη. Πες και αποφασίσει ένα κουλίο να βγούμε και εμείς που την έννοια. Και το άλλο, πέρκει λάβει υπόψη του τις υπογραφές μας τουλάχιστον. Ανέτα, έχεις χαιρετίσματα από τον Ισίδωρο. Ευχαριστώ και πολύ, Δεύκη. Ήταν που κάμνει καλά. Ας σας εγκαρτώναμε, ήταν να τον καλύτερα. Το δουλεύει όπως το σύλλον στα χωράφια και στα περβόλια. Αρέσκει τη δουλειά, μα θα αρκούμε βασκίζει να σε εξιάσει. Δεν ήταν που να κάνουμε. Έτσι τα έφερε η ζωή. Αν πει και αλλάξεις γνώμη, έγινε να σου πούμε νόη. Θέλω πολύ να σε κάνω κόρη. Άντε, Άντζημα, άντε, κούκλα μου. Εσύ πίνε πάνω, γιατί έχω κουβέντα με τον κύριο Τζορτζ. Άντε. Καλό μας. Ώστε ο κύριος Τζορτζ Ουάτσον, ο γιος του Τζόνι. Welcome to Cyprus. Τράβα μια καρέκλα και κάτσε. Ευχαριστώ σε πολλά. Ώστε θέλεις να μάθεις για τη μητριά σου. Για τούτο να ρωτάς γιατί ήταν, ναι. Εμένα μια φορά εφάνηκε μου πως έναν καλός σκοπός της. Ο παπάς μου αγάπησε την. Αλλά τούτη νομίζω είναι την περιουσία του που θέλει. Ακόμα να σου πω, μην την παρεξηγάς. Φυσικά έτσι έχεις άδικο. Να δείχνει ότι οι παραπάνω γυναίκες, οι αρτίστες που δουλεύουν τη νύχτα, έχουν έναν όνειρο. Ναι. Θέλουν να τη ρίξουν τον πρώτο πλούσιο που έρχεται στο καπαρέ σαν πελάτης, τον αριστοκράτη, τον πρίγκιπα του παραμυθιού, όπως το φαντάζονται εκείνες. Για να τις σηκώσει που δαμε και να πάει να τις κάνει κυρίες, ladies, κατάλαβες. Έτσι. Από την άλλη, ο κάθε κανόνας έχει και την εξαίρεση του για να είμαστε ίσοι, ναι. Κυρίδα, δηλαδή, εν εξαίρεση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Τζουρίτα έχει πολύ καιρό που σκέφτεται να βρει μια ευκαιρία να ξαπολύσει τη δουλειά της νύχτας. Αμα όχι όμως, τον τζίρι σου είναι για τα ριάλια που το θέλει. Όχι, όχι, αγάπησε τον. Έτσι πιστεύεις, ότι τον αγάπησε. Ναι, ναι. Όσο δηλαδή μπορούν να αγαπήσουν οι γενέτσες που είναι στις κατηγορίες. Αμα η Ρίτα, άμα αγαπά για την ψυχή της. Κάνει τη δουλειά της επαγγελματικά, αλλά τον άντρα που αγαπά συνέχεια μητά του. Πιστή, πιστή. Αγάπησε τον πολλά και εκείνο, τον Καράγιορκη. Ήταν με τον Καράγιορκη χρόνια. Ήταν καιρό μαζί του δηλαδή. Όπα, σου λέω, μια ζωή ήταν μαζί του. Αλλά δεν την αδικό από την άλλη νόμιση, ότι ο Καράγιορκης είναι παντρεμένος. Πλούσιος, πρίγκιπας του παραμυθιού, αλλά παντρεμένος, κατάλαβες. Δεν μπορούσε να της ανοίξει σπίτι, να την κάνει κυρία. Δηλαδή, κάτι ώρα, όπως τον παπά σου, που είναι τσιράτος ο παπάς σου, είναι τσιράτος. Ο παπάς μου βολεύει την καλύτερα. Ναι. Πότε χώρισε με τον Καραγιορκή. Τσερόν πριν πάει με τον τζίρι μου. Τσερόν. Θα το ελάλου. Αμα τον τζίρι σου είσαι τον πολλά ψηλά. Ναι. Γιατί εκείνος εσεβάστηκε την, ναι, και εκτίμησε την καλό. Και να σου πω και την αλήθεια. Είναι και εύκολο, καθόλου εύκολο, να ξαπολύσει κανένας τον Καράγιορκη. Έχει μητά του και μια κόρη.
Έχει και κόρη. Ω, ναι. Ντα, όπως αν είσαι, να το κάνεις σαν κονούι. Καλό. Ένα, είδες δύο τσεσού. Καλό. Ναι, η κόρη τους τώρα είναι αγκαστρωμένη. Αλλά απολόγιασαν τον άντρα της και δεν κάνουν οι άλλες έννοιες στην φτωχή τη Ρίτα. Έχει και τη σκέψη της κόρης της. Πρέπει να την βοηθήσει, να την αποκαταστήσει που να δούμε. Να κάνει πολλά ψυχικά ο παπάς σου. Μα θα αρκούμε και πειράζει τον πειράζει τον. Ο παπάς μου είναι καλοσυνάδος άνθρωπος. Είναι τούτη καλοσύνη του που να φάει. Είναι και η Ρίτα για τούτον τον αγάπησε. Για την καλή του την ψυχή. Μπράβο του, μπράβο του. Ο Θεός να τον βοηθήσει. Έτσι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπως τον κύριο σου. Πρέπει να είσαι περήφανος για τούτο. Είναι στην Κύπρο κομμάτι. Ούτε στα αρχαία του λιμανιού τους έχω σήθει, ούτε στο βάρος. Εμένα είσαι μια καλό, φέντη. Όπου κι αν είσαι να τους έβρεις. Πώς είναι η Κύπρος. Πώς να τους έβρω, ξέρω το. Το θέμα να μην προκάμει τόσα συγχώματα και κάνει τίποτε στις Γαλάτιες, πριν που τους έβρω. Ούτε ο κλέφτης του αυτοκινήτου τους ξέρει τίποτε δηλαδή. Ένα τους είδαν άλλοι. Τώρα που το έβαλε και στην εφημερία, ότι διάζει άλλια. Ενάχει πολλούς που να έρθουν να μολογήσουν. Στην Λεμεσόν έπιαν τρεις-τέσσερις και είπαν προς τους είχαν προς την Μερκάν του Τρόους. Είπαν τους πως είναι ζώμα γιους ρε Άγγια, να μας ταρίζουν και βρούμε τους. Είδες που σου λαλώ, η Αριάρη είναι να πιαστεί ο ποντικός μες στη τσάκρα. Νάχει και σου τον νους σου, Μουχτάρια, μπά και στην Ελλάς κοντά σου, αφού τη σε βάλαμε στην Αγγελία πως είναι που τα πιτήρια. Μεν έχεις εννιά, αφέντη. Όποιος ενάρθει, να ομπέψω στο κονάχι. Θα χάσουμε κανένα. Που λέει Γιώργ, εμένα η πρόθεση μου είναι καλή. Αλλά πρέπει να είσαι σου ανοιχτά τα μάτια σου να θωρήσει να γίνεται εσύ να ο... Ω, καλώς τη Ρίτα. Είναι ρωτσι, έκαμε στους και επιθύμησες μας. Είναι ο καρτέρος να αρκίσεις να έρθεις, θες πολλά γρήγορα πάλι πίσω. Όπως είπες, εξίασα κάποια πράγματα μου και στην Ιστερκάν είπα να έρθω να τα πιάσω. Α, καλό, να παραγγείλω καφέ, κουβεντιάζαμε εδώ με το γιο σου. Κουβεντιάζεται, α. Για λόγου που το ελάλησαν τζουλί. Να σου πω, ο νεαρός, εμπερίρχος να μάθει για σένα, έτσι ξέρεις σε πολλά κατάτσια. Πειράζει πρώτο για σένα, κυρία Ρίτα. Εξαρτάται ποιον να ρωτάς. Να μην πω σου ελάλεν ο Αντζουλής για λόγου. Τα καλύτερα, Ρίτα μου. Τα ξέρω σε τόσα χρόνια. Είσαι, το άρκασε παραπάνω από την κόρη μου. Αντζουλή, πειράζεσαι να πω δυο κουβέντες μανισί μου μαζί του. Ό,τι θέλει να μάθει, εγκάλιο να το μάθει που λόγω μου ο Γιώργ. Καλό. Ας σου κάνω το χατήρι. Ζατί είναι λόγκαζα να πάω το πρωί στα πηγήθηκε. Εσύ να μου γίνεις και τέτοιος. Οι ενέτσες, κάνουν μας έξω από σου μας. Κιώνουν μας. Να γλέπεσαι που τις γενέτσες. Ωρα καλή. Καλώς το. Θυμούμαι σε εσένα, που χτες. Ναι, ναι. Ήρθα και σήμερα περκεί μαγείς να μπω μέσα. Ξέρεις, γερευκώ τη γυναίκα μου. Αντράπηκα να σου το πω χτες. Μπορώ να συντύχω το ηγούμενο. Ο ηγούμενος ξεκουράζεται. Εγώ είμαι ο ηγούμενος. Έλα μέσα, παιδί μου, να μου πεις τι θέλεις. Ποιος είναι?
μίλησες μου πώς με θέλεις. Ρε ξέρεις το Στεφανή. Κάτσε. Πες μου, ο Πετρής είναι φίλος σου καρδιακός, εντάνει. Ο Πετρής είναι σαν τον αρφό μου. Άρα εσένα να σου είπε που όλο άρκαζε να πάνε αγωστή με την Γαλάτια. Ένα ξεραπηλέ μου πως ελοάρκαζε να την κλέψει. Τελευταία ώρα το αποφάσισε. Αδυνατό. Μες στα αυτοκίνητα του, βράμε και τα αρκαστά του για να περάσουσε. Αποκλείεται τα κανόνισε την τελευταία ώρα. Αν τα κανόνισε με τον Πρίτσαρα, εμένα μια φορά ναι μου το είπε. Καλά ρε Στεφανή. Πείε τι πιστεύω σου, Άντες. Αμά μάχεις τίποτες, να έρθει να μου το πεις. Είδες ότι πιο πολύ παρά για όποιον τους έβρει, α? Ναι. Κάτι εθικεύανα στην εφημερίδα. Κύριε Γιορκή, τότε που έρχεσαι σου έσω μας, ίσως μας πει πως ήταν να μας διάσει τα ριάλια για το ενοικείο. Ελήφθηκε στα ριάλια, ρε Στεφάνη. Δυσκολευκούμαστε να έχουμε τη φανούλα. Αφού η φανούλα μην είσαι πιον τζάμι. Πρέπει να πάει να μου γελάσεις. Ο Ξεχαρκές είναι μαχα να μου κάνεις πίσω από τη ράση της κόρης μου. Ζήτησα τις χίλιες φορές συγγνώμη. Ή του μυαλού λάθος μου, ξέρω το. Εσύ λέω μετάνωσα το. Λάθη έτσι λέω, είσαι συγχωρκούντε. Εν αντρέπεσαι μου τρασού, ρε. Γιατί αντρέπεσαι σου τα δικά σου. Να μου πέτρε, Στεφάνη. Να με κρίνεις εσύ εμένα. Εσύ που έκαμε και κάνεις σύρο σε ρωτά με τη γυναίκα σου. Να μου κάνω εγώ δουλειά δική μου. Τι να μου κάνω εγώ δουλειά δική μου. Ναι, μα τώρα έχεις να κάνεις με την κόρη μου. Και δουλειά δική μου. Άρχισες να θυμηθείς πως είναι κόρη σου. Να μου ρε αμέσως σε πατσαρκάσω. Να έρθεις εσώ μου παίξεις τον έξυπνο. Τελά σου πω ρε Στεφανή. Άμα θέλεις ριάλια που λέω μου. Να έρθει να μου έχεις κανένα πληροφορία για τον αρφό σου, τον Πετρίν. Και εγώ να σου πω, όσα λαλεί η εφημερία, και ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, ακούω. Ό,τι θέλεις να μάθεις για λόγου μου, εν καλό να ρωτάς εμένα, τσούι τον κόσμο πίσω από τη ράση μου. Δεν έχω τίποτε να κρύψω. Φαίνεται ότι έχεις. Έμαθα πως με τον Καρά Γιορκή είναι κάποιος μια κόρη. Και μάλιστα είναι έγκυος. Και θέλεις να τη σάσεις. Ο Τζίρις της έχει πολλά ριάλια. Εν καρτέρα που λόγου μου για να τη σάσω. Εσύ όμως, εγύρευκες ένα θύμα τον καιρό για να σε ευκάλει από το καπαρέ. Και επειδή ο αγαπητικός σου εμπαντρεμένος, ήβρες τον τζίρι μου και πούλησες το αγάπη. Εύκολα κατηγοράς τους άλλους, Θωρώ. Εν ούλος ο κόσμος που βγάλει το άχτιν του πάνω μου. Με ο πρώτος είσαι, με ο τελευταίος που θα αρκέται πως μπορεί να με κρίνει. Αμα, εθαρκόμουν επειδή είσαι γιος του Τζόνι, πως ήταν να σου καλύτερος, όπως τον τζίρι σου. Περιπέξιμό σου, όπως τον τζίρι μου θέλεις να πεις. Επέλανες το με τα κάλλη σου και τα λουούθια σου και κάνεις τον ό,τι θέλεις. Δεν τον λείπασαι που είναι άρρωστος. Αν το μάθει ότι τον εκμεταλλεύτηκες, είναι να πεθάνει. Τόσο τον εκτιμάς τον τζίρι σου, που εν τον έχεις άξιο να τον αγαπήσει μια γυναίκα για τσίνον που ένει. Τζόι για τα ριάλια του. Κι αφού τον αγάπησες, τι να έχει για τα ριάλια του που τον επήρες. Γιατί δεν έσμιξες ποτέ μητά του. Είναι τόσο η γυναίκα του είσαι αφού δεν κοιμηθήκετε ποτέ μαζί. Κι ούτε να το κάνετε, αφού είναι άρρωστος. Με τόσους και τόσους επίες. Να μίλας έτσι. Δεν θέλεις να μιλώ, επειδή λαλώ την αλήθεια. Πως ακόμα θέλεις το φίλο σου είναι τον Καρά Γιορκή, μα και να είσαι κυρία Βάτσον. Να μου να σου πω, κύριε Βότσον, και βάρ' το καλά μες στο νου σου. Εγώ πάντα ήμουν και να είμαι κυρία.
Αν ήτου θέλημα Θεού, γε μου, ήτου να παντρευτείς την κοπέλα που λαλείς. Όμως, νομίζω, ενένει. Ο γάμος είναι μυστήριο. Δεν πρέπει να γίνεται με το ζόρι. Ναι, αμά δεν έπρεπε να είμαι εκεί πριν το μυστήριο. Πρόσβαλε με ζωμένα και το Θεό. Προχώρα με τη ζωή σου, παιδί μου. Αξίζει σου να βρεις μια κοπέλα που να σε θέλει όπως τη θέλει κι εσύ. Αν εδάμε, πατέρα, είναι καλύτερα να μου τους φανερώσεις. Όσον περνά ο καιρός, ο Τζίρις της αγρεύκηζε περίπου να ξέρεις. Όσον πιο γλυόρα βρεθού, τόσο το καλύτερο για οσκιό τους. Δεν μου μιλήσεις, Ανδρονίκη. Ήρθε μια γυναίκα, αφέντη, και θέλει να σε δει. Φέρ' τη μέσα, δεν μου καρτέρας. Καλό, αφέντη. Κάτσε, κοτσαγάρι. Φοβούμαι πως τούτος είσαι σίγουρος πως είμαστε εδάμε. Άλλως πως δεν θα έρκετο δεύτερη φορά. Λάλε, κοζάκαρη. Εν τούτη. Αρώτησε με και η Ανέτα, η αλλού σου. Για μένα γιατί σε ρώτησε η Ανέτα. Ναι, πώς είπεν τούτη, κοζάκαρη. Ξέρει που είναι η Γαλάτια. Μητρόπολη Κιτίου, λαλή προς Παπάγωστη. Μου τη Μητρόπολη. Είναι πάντα σε το δεσπότη άλλο, πως άνοιξε το να δούμε αν θα φύγει ο Παπάγωστη ζωξά, θα μείνει. Ήρθα να σου φέρω νέα από το βαφτιστικό σου και από τη Γαλάτια. Αναγία μου! Κορή! Αναγία μου! Είπε σου τίποτε ο Τζόρτζ. Σε παρακαλώ, πέ μου. Ναι, μου είπε. Ήρθε ο Φίβος πάλι, είδαμε στο μοναστήρι. Τούτος για να πιένει και να έρχεται πάνω να πει ποια μαλαή. Τώρα θέλεις να πεις ότι δεν ακούσες κουβέντα για τα Κωνσταντινάτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα γύρευκε ο Καραγιώτης. Καλό! Λείπει ο Μάρτης που τη Σαρακοστή.